Γεγονός είναι η δομή αστέγων στη Ρόδο, η οποία ξεκινάει τη λειτουργία της μετά από 2 χρόνια προσπαθειών σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές για αυτή την πλέον ευαίσθητη ομάδα συμπολιτών μας. Ο ξενώνας αστέγων παρουσιάστηκε από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, Γιώργο Τριάντο, μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών που δούλεψαν για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα και εκείνα που θα στελεχώσουν τη δομή. Ήταν η οικονομική κρίση, την οποία ακολούθησε η κρίση της πανδημίας και έπληξε μερίδα συμπολιτών μας, αφήνοντάς τους χωρίς στέγη και οικονομική στήριξη. Η δομή λοιπόν να ανακουφίσει τον πόνο των ανθρώπων που δεν έχουν την ευλογία να έχουν ένα σταθερό κεραμίδι πάνω στο κεφάλι τους. Με αυτή τη λογική θέλουμε λοιπόν να τους παρέχουμε μια ενδιάμεση κατάσταση, μια δεύτερη ευκαιρία, ώστε να τους βοηθήσουμε να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Εγώ προσωπικά, σαν Σοφία Παυλίδη, χαίρομαι που το ξεκίνημα της θητείας μου σαν αναπληρώτρια διευθύντρια ξεκινάει με την έναρξη αυτής της δομής και εύχομαι και οι Ροδίτες, η κοινωνία μας, να αγκαλιάσει, να στηρίξει και να βοηθήσει αυτή τη δομή να στεριώσει, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική σαν παροχή υπηρεσιών. Τα δωμάτια είναι 5. Έχει ένα ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο για την άτομα με αναπηρία και έχουμε και ένα δωμάτιο για οικογένειες, αν έρθουν δηλαδή οικογένειες με παιδιά. Επίσης, έχουμε προβλέψει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωμάτιο καραντίνας. Αν κάποιος δηλαδή, άτομο, έρθει και δεν του έχουν γίνει ιατρικές εξετάσεις, γιατί για να μπει σε μια τέτοια δομή που είναι κλειστή δομή, θα πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις ιατρικές. Δεν μπορείς να έχεις μεταδεδόμενα νοσήματα και να κολλήσεις τον διπλανό σου. Οπότε, έχουμε φτιάξει ειδικό δωμάτιο καραντίνας, σε περίπτωση που έχουμε μια τέτοια περίπτωση, να μην του αρνηθούμε την εξυπηρέτηση, αλλά να μπορούμε να τον βάλουμε στο δωμάτιο καραντίνας μέχρι να γίνουμε εξετάσεις. Συνολικά, τι δυναμικότητας είναι? Συνολικά, εξυπηρετεί. Έχει 20 κλίνες, δηλαδή 20 κρεβάτια, και μπορεί να κοιμηθούν ταυτόχρονα 20 άτομα.